Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες, κύριοι, χθες το βράδυ ο Υπουργός Εργασίας, γνωστός από τα παλιά με τις ξέχαστες επιτυχίες όπως τη μείωση των μισθών κατά 22 και 32% με νομοθετική ρύθμιση, αλλά και την κλοπή δισεκατομμυρίων από τα ασφαλιστικά ταμεία που τα έδωσε στις τράπεζες με το περίφημο κούρεμα του PSI, υπερασπίστηκε τις βρωμιές και τη δυσοδεία της γνωστής ηγεστικής ομάδας της ΓΕΣΕ που οι εργαζόμενοι την ονόματισαν συνδικαλιστική μαφία. Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τα ηλεκτρονικά μητρώα προφανώς δεν θα βελτιώσουν τη διεκδικητική συνδικαλιστική δράση των εργαζόμενων, δεν θα αποτρέψουν τη συμμετοχή εργοδοτών και ενώθων αντιπροσώπων σε εργατικές διαδικασίες. Με την υποκριτική αναφορά σε δημοκρατικές διαδικασίες αποκρύπτεται το μίσος για την ενεργή και άμεση συμμετοχή των εργαζομένων στις μαζικές συλλογικές διαδικασίες και τις μορφές πάλης που οι ίδιοι επιλέγουν κάθε φορά να χρησιμοποιούν. Η Νέα Δημοκρατία πατάει πάνω στον απεργοκτόνο νόμο που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που τον ψήφισαν αγκαλιά όλοι μαζί στη Βουλή. Είναι ο νόμος που δυσκολεύει τη συνδικαλιστική δράση και τις προϋποθέσεις για προκήρυξη απεργίας, χτυπάει την εργατική τάξη στο πρωτοβάθμιο επίπεδο οργάνωσης μέσα στην επιχείρηση, δηλαδή εκεί που εκφράζονται πιο έντονα η εργοδοτική τρομοκρατία, η αυθαιρεσία, οι απειλές και οι πιέσεις. Η ΓΕΣΕ τότε και με δήλωση του Προέδρου της πως η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της, όχι μόνο αρνήθηκε να πάρει απόφαση για απεργία προσπαθώντας να επιβάλει σιγή νεκροταφείου, αλλά παράλληλα σιγόνταρε. Με τις δηλώσεις του χθες, ο Υπουργός θέλησε να παρέμβει με το καλημέρα στις διαδικασίες του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Το ξεκαθαρίζουμε με τη σειρά μας και εμείς από νωρίς. Να μην το τολμήσουν. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν ανατραπεί με τους νόμους που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης. Είναι στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που τους υπηρετούν. Οι ανατροπές αυτές δεν έχουν τέλος. Η κάλπη και αντιπαράθεση προεκλογικά μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να κρύψει τη δέσμευση που έχουν όλα τα κόμματα του Τρίτου Μνημονίου για την επέκταση και την απελευθέρωση της 7ήμερης λειτουργίας των κλάδων και των επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα επιτρέπεται να λειτουργούν 7 μέρες. Είναι συντριπτικό το χτύπημα σε ό,τι απέμεινε από εργασιακά δικαιώματα και εκτείναξη της εκμετάλλευσης, η θεσμοθέτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ τη συλλογική σύμβαση εργασίας στα ξενοδοχεία για συνεχόμενη δουλειά για όλη τη σεζόν, το άνοιγμα των καταστημάτων 32 Κυριακές το χρόνο, η 12ωρη δουλειά στους νοσοκομιακούς γιατρούς, η δουλειά για έως και 12 συνεχόμενες ημέρες. Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που διαμορφώνουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων και αποτελούν κατάκτηση του εργατικού κινήματος έχουν ανατραπεί από τους μνημονιακούς νόμους και τις δεσμεύσεις απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η Νέα Δημοκρατία με τον ίδιο Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτσι, είχε νομοθετήσει την κατάργησή τους. Ακολούθησε μετά το δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στις εργοδοτικές ενώσεις να μπορούν να μην δίνουν το μητρό μελών τους, μπλοκάροντας έτσι την επέκταση μιας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή το να μένουν εκτός συλλογικής σύμβασης εργασίας χιλιάδες εργαζόμενοι που εργάζονται σε καθεστώς ευελιξίας, ενοικιαζόμενοι, εργολαβικοί, εργαζόμενοι σε διάφορες θυγατρικές. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρει απέναντι το εργατικό κίνημα και τις διεκδικήσεις του. Θα βρει απέναντι τους κλάδους και τον αγώνα για υπογραφή κλαδικών συμβάσεων. Παρά τις μειωμένες απαιτήσεις, την απογοήτευση των εργαζομένων, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα πρωτοστατήσει για να εμπνεύσει και να συμβάλλει στην ανασύνταξη του κινήματος, που θα οργανώσει τον αγώνα ενάντια στην αντεργατική πολιτική για την ανάκτηση των απολειών, για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών. Θα αποτρέψει κάθε παρέμβαση στο κίνημα, όπως έκανε και στο παρελθόν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την οργάνωση της αντεπίθεσης του εργατικού λαϊκού κινήματος, για την ισχυροποίηση της συμμαχίας απέναντι στα μονοπόλια και την εξουσία τους. Η υποταγή δεν θα περάσει. Η ταξική πάλι θα δυναμώνει μέχρι να απελευθερωθεί η εργατική τάξη από τη δικτατορία του κεφαλαίου. Και μια κουβέντα για τους ναυτεργάτες. Αυτά που έθεσε ο Υπουργός Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρως προκλητικά. Γιατί οι ναυτεργάτες δουλεύουν με άθλιους εργασιακούς όρους, με εντατικοποίηση, χωρίς μέτρα προστασίας για τη ζωή τους, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με τσακισμένους μισθούς και συντάξεις, με ανεργία που σπάει κόκαλα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πάνω στο δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί και αυτή τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου με τεράστιες
φοροαπαλλαγές και χαρατσώματα στο λαό. Τεράστια κερδοφορία και αύξηση στόλου από την υπερεκμετάλλευση των αυτεργατών που τους πετάνε έξω από τα καράβια. Η πολιτική σας διατηρεί την ναυτική εκπαίδευση σε στρατιωτικό καθεστώς, υποβαθμισμένη, μακριά από τις ανάγκες των σπουδαστών. Γι' αυτό λέμε στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ που κυβέρνησαν, να αφήσετε τα σάπια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα συνεχίσει τον αγώνα μαζί με τους ναυτεργάτες, όπως και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους των άλλων κλάδων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.